αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χαίρετε κατά Θεόν. Να χαίρετε όπως θέλει ο Θεός και όχι όπως θέλει ο διάβολος και τα οργανά του. Διότι αληθική χαρά είναι η χαρά του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο αρχηγός της πιστεώς μας. Αυτός είναι η χαρά και τα πάντα για τους πιστούς ανθρώπους. Κάναμε σειρά εκπομπών με θέμα τα εσχατολογικά χωρία της Αγίας Γραφής. Ενδιαμέσως παρεμβάλαμε άλλες εκπομπές λόγω επικαίρων θεμάτων. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών πάνω στα εσχατολογικά χωρία της Αγίας Γραφής. Εκείνα δηλαδή τα χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στους εσχάτους καιρούς, τους τελευταίους καιρούς της ανθρωπότητας, τους καιρούς που έχουμε το θλιβερό προνόμιο να ζούμε, όπως αποδεικνύουν τα σημεία των καιρών, τα οποία επαληθεύουν τις εσχατολογικές προφητείες της Αγίας Γραφής. Εξετάσαμε τελευταία το 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Είναι εσχατολογικοί λόγοι του Χριστού. Σήμερα θα διαβάσουμε και θα μεταφράσουμε και θα σχολιάσουμε μερικά σημεία από το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μάρκου, το οποίο είναι παράλληλο με το 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Ο κύριος Ζώγας έχει να κάνει καμιά παρατήρηση προτού αρχίσουμε την εκπομπή πάνω στα εσχατολογικά χωρία. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, και πάλι θα υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 92-70-902-904, επαναλαμβάνω, 92-70-902-4. Η εκπομπή μας τελειώνει, όπως ξέρετε, γύρω στις 1 παρα 5, μέχρι τις 1:20, 1:25 θα είμαστε εδώ να δεχτούμε τηλεφωνήματα. Κύριε Σωτρόπουλε, θα μπούμε αμέσως στην ερμηνεία του ΙΓ κεφαλαίου Πρέπει του Μάρκου. Πρέπει να μπούμε, γιατί τις άλλες φορές έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Ασχοληθήκαμε με άλλα επίκαιρα βέβαια και σοβαρά ζητήματα, αλλά είναι πολλοί τηλεθεατές οι οποίοι έχουν πολύ έντονο ενδιαφέρον για να μιλάμε πάνω στα εσχατολογικά χωρία της Γραφής. Πρωτού όμως μπούμε μόνο για ελάχιστα λεπτά, τονίζω αυτό το ελάχιστα, να μας πείτε σχετικά με τη σημερινή αποστολική και ευαγγελική περικοπή, ελάχιστα όμως πράγματα. Παράκληση εκ μέρους τηλεθεατών και μου προσωπικά. Καλώς, διότι υποτίθεται ότι αυτοί που παρακολουθούν τις εκπομπές, που έχουν θρησκευτικά ενδιαφέροντα, οι Ορθόδοξοι εννοώ, γιατί παρακολουθούν την εκπομπή και οι ετερόδοξοι, ακόμη και ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι Ορθόδοξοι υποτίθεται ότι σήμερα μετέβησαν στους ιερούς ναούς και λάτρευσαν τον Θεό και άκουσαν και την Ευαγγελική και την Αποστολική περικοπή. Λέω υποτίθεται, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατές, διότι μερικοί και την Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τι έχουν θρησκευτικά ενδιαφέροντα παραμελούν δυστυχώς πολλές φορές το καθήκον του εκκλησιασμού, το οποίο είναι εκ των ον ουκάνευ. Στρατιώτης που δεν παρουσιάζεται στη μονάδα του, στην αναφορά, δεν είναι στρατιώτης. Και ο Ορθόδοξος Χριστιανός που την Κυριακή δεν θυσιάζει μια μόνο έστω ώρα για τη λατρεία του Θεού στον Ιερό Ναό, δεν είναι χριστιανός. Και δεν τα λέμε αυτά φυσικά για να απογοητεύσουμε κανένα, αλλά να παρακινήσουμε τους τυχόν αμελείς να εκτελούν το καθήκον του εκκλησιασμού. Είναι εκ των ον ουκάνευ για τη σωτηρία μας. Επάνω στο αποστολικό ανάγνωσμα, κύριε Ζώγα, έχω να κάνω την εξής συντόμως παρατήρηση. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου Θωμά. Δεν εορτάζομαι τον Απόστολο Θωμά μόνο την Κυριακή του Θωμά, τον εορτάζομαι και μια άλλη ημέρα του έτος. Σήμερα είναι η εορτή του Αποστόλου Θωμά. Ναι, αλλά έχω ένα γιο που το λένε Θωμά και θα θέλει και σήμερα δώρο, κύριε Σωτρόπουλε. Το δώρο το έδωκε στην Κυριακή του Θωμά. Αλλά και σήμερα η γιορτή του Θωμά πέφτει Κυριακή ημέρα. Μάλιστα, ακριβώς. Λοιπόν, να ζήσει ο γιο σα και να γίνει ιεραπόστολο. Ευχαριστώ και όλων των παιδιών. Διότι σήμερα αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Το αποστολικό ανάγνωσμα λόγω τη εορτή του Αποστόλου Θωμά είναι σχετικό. Ομιλεί ο Απόστολο Παύλο στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή
για τα βάσανα των Αποστόλων. Ημάς τους Αποστόλους, λέγει ο Παύλος, ο Θεός εσχάτως απέδειξε όλων σε επιθανατίως. Μας παρουσίασε τελευταίως σαν μελοθανάτους, όπως παρουσιάζονταν στο Κολοσσέο της Ρώμης, οι μελοθάνατοι. Και εκτελούνταν και κατασπαράσονταν από τα θηρία για να διασκεδάσει ο διεφθαρμένος και διαστραμμένος ρωμαϊκός όχλος. Και λέγει ο Απόστολος πως συμπεριφέρονταν χριστιανοί και κοσμικοί και πιστοί και άπιστοι απέναντι των Αποστόλων, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τις ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμεν παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα εως άρτη. Ερμηνεύσε αυτό το περικαθάρματα, λοιπόν, κυρία Σιμπούλη. Ο κόσμος, τα εκλεκτότερα πρόσωπα που γνώρισε η ιστορία, τους μεγαλύτερους ευεργέτες που γνώρισε η ιστορία μετά τον Χριστό, τους Αποστόλους τους θεωρούσε σκουπίδια. Σκουπίδια τους θεωρούσε. Μάλιστα. Και τους θανάτουσε όλους, εκτός του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Όλοι δεν είχαν περιπέτειες και βάσανα στη ζωή τους. Το μήνυμα. Η ελληνική κοινωνία λέγεται χριστιανική, το ελληνικό έθρος λέγεται χριστιανικό, οι κληρικοί εύχονται υπέρ του ευσεβούς έθνους, αλλά στην πραγματικότητα το έθνος μας βρίσκεται σε μεγάλη κατάπτωση, λέγεται χριστιανικό, αλλά εν πολλής ή μάλλον κατά το πλείστον έχει αποχριστιανοποιηθεί, έχει χάσει το χριστιανικό του χρώμα. Και το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι νέοι Απόστολοι, μικροί έστω Απόστολοι, Ιεραπόστολοι, να ξεκιθούν μέσα σε αυτή την έρημη ελληνική κοινωνία. Λέω έρημη γιατί κατήντησε Σαχάρα, διότι κατέστρεψαν όλα τα ιδανικά οι σκοτεινοί άνθρωποι, να ξεκιθούν μέσα στην ελληνική κοινωνία και να επανευαγγελίσουν τον ελληνικό λαό, να εκχριστιανίσουν τον αποχριστιανισμένο ελληνικό λαό, να μας κάνουν πάλι οι Απόστολοι, οι Ιεραπόστολοι, οι σύγχρονοι, να μας κάνουν πάλι χριστιανούς πραγματικούς. Μία θλιβερή διαπίστωση, κύριε Σωτηρόπουλο, την οποία έκανα. Εσείς που έχετε πολλά παιδιά να ζήσουν και ξέρω ότι έχετε τον πόθο να γίνουν από τα παιδιά σας να βγουν οι Ιεραπόστολοι, λοιπόν, να εύχομαι να δώσετε πράγματι στην Εκκλησία οι Ιεραπόστολοι. Και οι τηλεθεατές που μας ακούνε να ξέρουν ότι ανώτερο από μηχανικούς και από εργολάβους και από εφοπλιστάς και από βιομηχάνους και από άλλους επιστήμονες, γιατρούς, ξέρω εγώ, λοιπόν, ανώτερο απ' όλα είναι να γίνει κανείς Απόστολος και Ιεραπόστολος και να δουλέψει για αυτή τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται ανθρώπινη κοινωνία, και θα έχει μισθό από το Θεό αφάνταστο. Και δόξα από τον Θεό, αφάνταστη. Μία θλιβερή διαπίστωση, κύριε Σωτηρόπουλε. Εάν σήμερα συγκρίνουμε τους επισκόπους της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας, που είναι η γνήσιοι και κανονικοί διάδοχοι των Αποστόλων, με τη ζωή των Αποστόλων, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι σημερινοί επίσκοποι, τον τρόπο με τον οποίο κηρύττουν, την ομολογία σε σχέση πάντοτε με τους Αποστόλους, θα δούμε ότι κάθε άλλο παρά είναι μιμητέ των Αποστόλων στον τομέα της. Υπάρχουν όμως και καλοί επίσκοποι και καλοί ιερείς. Υπάρχουν απλά μερικές εξαιρέσεις, κύριε Σωτηρόπουλε. Είναι η μειονοψηφία. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, ακόμη υπάρχουν. Οι πολλοί μας τείνουν να μας απογοητεύσουν. Αλλά έχουμε μια παρηγορία ότι δεν εξέλιπαν ακόμη στην Εκκλησία και καλοί ποιμένες. Από εμάς δεν βγαίνουν, από το λαό δεν βγαίνουν. Όταν ο λαός είναι ιδιωτελής, όταν ο λαός είναι ηλιστικός, όταν ο λαός είναι αμοραλιστικός, πώς θα βγουν οι καλοί ποιμένες? Από τον τοίχο δεν βγαίνουν οι ποιμένες. Να γίνουμε κι εμείς ο λαός καλύτεροι, για να βγουν μέσα από τον λαό μας και περισσότεροι καλοί ποιμένες. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σωτηρόπουλε, μια μικρή διαφωνία. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βγουν από το λαό του Θεού καλοί ποιμένες, εάν ήταν σωστή η εκλογή. Ο τρόπος εκλογής τους. Δεν είναι διαφωνία, είναι συμφωνία. Συμφωνώ με απόλυτα. Εντάξει, και εγώ το τονίζω συχνά ότι
η ρίζα της κακοδαιμονίας στην εκκλησία μας είναι ο πονηρός τρόπος της εκλογής των ποιμένων. Μάλιστα. Μαζεύεται μια κλίκα αρχιερέων και συνήθως εκλέγουν τους ομοίους τους. Συνήθως. Γίνονται και μερικά λάθη, δηλαδή, και κάθε φορά εκλέγεται και κανένας καλός. Μάλιστα. Λοιπόν, να καταργηθεί αυτός ο τρόπος και να επανακτήσει ο λαός, ο πιστός λαός εννοώ, αυτοί που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, που εκκλησιάζονται τακτικά, 2% περίπου είναι εδώ στην Ελλάδα, να επανακτήσει ο λαός, ο ευσεβής λαός, το δικαίωμα να εκλέγει τους ποιμένας του, όπως γινόταν την Αποστολική εποχή και τους πρώτους αιώνες, τους αιώνες της μεγάλης δόξης της Εκκλησίας. Αλλά παρατείνουμε το λόγο. Λίγα λόγια στην Ευαγγελική περικοπή και μπαίνουμε στην ερμηνεία. Στην Ευαγγελική δύο λόγια θα πω. Αγαπητοί τηλεθεατέ, σήμερα το Ευαγγέλιο αναφερόταν στην Ανάσταση του Υιού της Χήρας της Ναΐν. Ο Χριστός σταμάτησε μια νεκρική πομπή. Είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει την πορεία προς το θάνατο και προς το νεκροταφείο. Ακούμπησε τα πανάχρατα χέρια του πάνω στη σωρό, στο πτώμα του νεκρού και έδωκε εντολή. Νεανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Νεανίσκε, σε σένα απευθύνομαι. Σου δίνω εντολή. Ξύπνα, σήκω επάνω. Και με όση ευκολία εμείς πατάμε το κουμπί και έρχεται το ηλεκτρικό φως, με τόση ευκολία και μεγαλύτερη, επανήλθε το φως της ζωής στο νεκρό. Και η ζωή, λέει, είναι το φως των ανθρώπων. Αναστήθηκε ο Υιός της Χήρας της Ναΐν και απέδειξε ο Χριστός με το θαύμα του ότι είναι αυτό που είπε στη Μαρία, στην Μάρθα, την αδερφή του Λαζάρου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Απέδειξε αυτό που ομολόγησε ο Θωμάς που εορτάζει σήμερα, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Το μήνυμα είναι το εξής. Πρωτού προχωρήσετε. Ναι. Θα μπορούσε όμως να προβάλλει κανείς την ένσταση ότι έχουμε προφήτες και αποστόλους που και αυτοί ανέστησαν νεκρούς. Μήπως κατά τον ίδιο τρόπο και ο Χριστός. Ο Χριστός ανέστησε τους νεκρούς ως εξουσίαν έχων. Οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι ανέστησαν και άλλοι Άγιοι ανέστησαν νεκρούς με τη δύναμη του Χριστού, όχι με δική τους δύναμη. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, η λεπτομέρεια, ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ζωοποιεί, ανασταίνει αυτούς που θέλει. Ενώ, ενώ ο Παύλος δεν ανέστηνε αυτούς που ήθελε, αλλά αυτούς που ήθελε ο Χριστός. Μάλιστα. Ο Παύλος δεν είπε ποτέ εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Μόνο ο Χριστός είπε τόσο μεγάλα λόγια. Αδελφοί μου, οι άπιστοι, οι άθεοι, οι οποίοι κράζουν και κρόζουν συνεχώς την απέσια κραυγή του υλισμού, του εκμηδενισμού του ανθρώπου με τα θάνατον, έχουν επηρεάσει ευρύτατα στρώματα της ανθρωπίνης κοινωνίας και έχουν κλονίσει την πίστη, ξεριζώσει την πίστη σε πολλούς, πάρα πολλούς ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι ακούν περί ψυχής, αθανασίας ψυχής, αναστάσεως, αιωνίου ζωής, εισέρχεται το μικρόβιο της αμφιβολίας μέσα και λένε ποιος τα ξέρει αυτά, μπορεί να ζωντανέψει ένας νεκρός, ένας πεθαμένος. Λοιπόν, έχω να πω επ' αυτού, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, ότι ο Χριστός που ανέστησε τον Υιό της Χήρας της Ναΐν και άλλα πρόσωπα, ανέστησε και εμάς και θα αναστήσει πάλι εμάς. Με ποιον τρόπο, κύριε Στρόπλε, ανέστησε εμάς? Λοιπόν, μας ανέστησε διότι δεν υπήρχαμε στο παρελθόν. Υπήρχες, κύριε Ζώγα, εδώ και 100 χρόνια? Όχι, εδώ και 47 δεν υπήρχε. Εδώ και χιλιάδες και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, αν θέλετε, χρόνια υπήρχε κανένα μικρόβιο? Ούτε μικρόβιο δεν υπήρχε. Λοιπόν, μας ανέστησε όλους δισεκατομμύρια ανθρώπους από ένα τάφο που λέγεται ανυπαρξία. Δεν λέει για ανθρώπους που έρχονται στη ζωή, τι λέει η Γραφή? Ανέστη, ηγέρθη. Το ότι ήρθε ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο, αυτό χαρακτηρίζεται από τη Γραφή, από τη γλώσσα της Γραφής, ως έγερσης, ως ανάστασης. Μάλιστα. Ανέστη Ηλίας, ο προφήτης, ο Σπύρ.
Ήρθε στον κόσμο ο Ηλίας, παρουσιάστηκε ο Ηλίας, ανέστη λέει. Λοιπόν, όπως μας ανέστησε ο Κύριος από το μηδέν, από τον τάφο που λέγεται ανυπαρξία, και μας έκανε συνειδητές υπάρξεις. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Μαρία είναι συνειδητές υπάρξεις. Είναι άνθρωποι, μυστηριώδη όντα, αυτοσυνείδητα, με όλα τα χαρισματά τους. Όπως μας ανέστησε από το μηδέν και μας έκανε ανθρώπους, έτσι ευκολότερα, αν και για το Θεό δεν είναι τίποτε ευκολότερο και δυσκολότερο, όλα είναι πανεύκολα. Θα μας αναστήσει και από τους τάφους. Αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα από το μηδέν είναι παντοδύναμος. Θα αναστήσει τα νεκρά σώματα, κύριε Σωτρόπουλε, γιατί ως πνεύματα ζούμε. Καλά, ως πνεύματα ή ψυχές, το ίδιο είναι, δεν πεθαίνουμε. Μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, είπε ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Έχουμε δύο συστατικά. Το ένα πεθαίνει. Το άλλο δεν πεθαίνει, η ψυχή πορεύεται στον τόπο των πνευμάτων και αναμένει την ημέρα τη μεγάλη και επιφανή της Αναστάσεως. Ο Θεός με την παντοδυναμία Του θα ανασυγκροτήσει το σώμα από τα στοιχεία τα οποία έχει σήμερα και τα οποία δεν χάνονται, η ύλη δεν χάνεται, αλλάζει, μορφή. Αλλάζει. Και θα εισέλθει το πνεύμα, η ψυχή μέσα στο σώμα και θα αναστηθεί ο άνθρωπος και οι πιστοί άνθρωποι θα έχουν σώματα αφάνταστης ωραιότητος και αφαντάστων καταπληκτικών ιδιωτήτων και δυνατοτήτων. Ας προχωρήσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, μετά από αυτά τα... Μας ανέστησε και θα μας αναστήσει. Θέλω οι αγαπητοί τηλεθεατές να το καρφώσουν μέσα στο μυαλό τους. Δεν τελειώνει η ζωή μας με το φτιάρι του νεκροθάφτου. Εάν τελειώνει θα ήταν ένα μεγάλο παραμύθι η θρησκεία μας. Αλλά δεν είναι παραμύθι. Μέχρι σήμερα έχει σημεία, θαύματα, προφητείες και θαύματα που αποδεικνύουν ότι είναι αληθινή θρησκεία και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός και ο νεκρεγέρτης. Ας προχωρήσουμε η ζωή και η Ανάσταση. Του 13ου κεφαλαίου του Μάρκου. Αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάζουμε το 13ο κεφάλαιο του Μάρκου. Εγώ θα διαβάζω το κείμενο, ο κύριος Ζώγας θα διαβάζει τη μετάφραση. Και εκπορευόμενο αυτού εκ του ιερού, λέγει αυτό εις των μαθητών αυτού, διδάσκαλε, είδε ποταπή λύθηκε ποταπέ οικοδομέ. Διαβάστε. Και ενώ εξήρχε το εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού, διδάσκαλε, είδε οποίοι λύθηκε οποίε οικοδομέ. Θαύμαζαν οι απλοϊκοί μαθητές τα τεράστια οικοδομήματα του συγκροτήματος του ναού, του Ιουδαϊκού ναού, και την μεγαλοπρέπεια και τους πολυτελείς λίθους. Και ο Χριστός τι τους είπε? Και ο Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτό στο μαθητή που έκανε, εξέφρασε θαυμασμό για τα οικοδομήματα του ναού. Βλέπεις τα αυτά στας μεγάλες οικοδεμάς, ου μη αφαιθεί όδε λίθος επί λίθων, ως ου μη καταλυθεί. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν, βλέπεις τα αυτά στας μεγάλες οικοδομάς, δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστε να μην κατακριμνιστεί. Μια φράση που απέβει παροιμιώδης, δεν θα μείνει λίθος επί λίθο. Ή ποδάρι που λέμε στο χωριό. Ή ποδάρι, Και καθημένο αυτού εις το όρος των ελαιών κατέναντι του ιερού επιρώτων αυτών κατηδίαν Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. Είπε ημιν πότε ταύτα έστι και τι το σημειώταν μέλη ταύτα πάντα γίνεσθε, συντελείστε. Και ενώ εκάθετο εις το όρος των ελαιών κατέναντι του ιερού ηρώτων αυτών κατηδίαν ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. Είπε προς ημάς πότε θέλωση γίνει ταύτα και τι το σημείον όταν ταύτα πάντα μέλωση να συντελεστώσει. Δύο ερωτήματα έθεσαν οι μαθητές στον Χριστό. Το ένα είναι για την καταστροφή του ναού. Πότε θα καταστραφεί ο Ιουδαϊκός λαός. Και το άλλο είναι πότε θα συντελεστούν τα πάντα, πότε θα τελειώσει αυτός ο κόσμος. Μάλιστα. Νόμιζαν ότι αυτά θα γίνουν συγχρόνως. Ενώ η καταστροφή του ναού του Ιουδαϊκού και του Ιουδαϊκού έθνος και η δευτέρα παρουσία που είναι το τέλος του κόσμου έχουν απόσταση μεταξύ τους. Κύριε Σωτρόπουλε, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάζουμε το 13ο κεφάλαιο του Μάρκου, είναι εσχατολογικό κεφάλαιο.
και είναι παράλληλο προς το 24ο εσχατολογικό κεφάλαιο του Ματθαίου. Διαβάζομαι το κείμενο, μεταφράζει ο κύριος Ζιώγας και κάνουμε παρατηρήσεις. Ο δε Ιησούς αποκληθείς ήρξα το λέγειν αυτής. Βλέπετε μύτης ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί του ονοματί μου λέγοντας ότι εγώ ημί και πολλούς πλανήσουσι. Ο δε Ιησούς αποκληθείς προς αυτούς ήρξε να λέγει. Βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλωσε ηλθεί εν το ονοματί μου λέγοντας ότι εγώ είμαι και πολλούς θέλωσε πλανήσει. Όταν λέει αγαπητοί τηλεθεατέ ο Χριστός ότι πολλοί θα έλθουν εν το ονοματί μου, αυτό σημαίνει πολλοί θα έλθουν που θα διεκδικούν την ιδιότητά μου. Και θα λέει δηλαδή ο καθένας, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας στα εβραϊκά, ο Χριστός στα ελληνικά. Εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και πραγματικά παρουσιάζεται κατά καιρούς ψευδομεσσίες, ψευδόχριστοι και στην εποχή μας έχουν πληθυνθεί. Πολλοί παρουσιάζονται και λένε ότι είναι Μεσσίες και σωτήρες της ανθρωπότητος. Ιδίως στον ανατολικό χώρο στην Ασία, στον χώρο του Βουδισμού, του Ινδουισμού, παρουσιάζονται πολλοί ως Μεσσίες και λένε ότι είναι, πολλοί λένε ότι είναι ενσαρκώσεις του, μετενσαρκώσεις του Χριστού. Πολλά εξωφρενικά πράγματα και πολλούς θα πλανήσουν, λέγει εδώ ο Χριστός, και πράγματι υπάρχει μεγάλη πλάνη στον κόσμο. Έχουν πληθυνθεί φοβερά οι αιρέσεις στην εποχή μας. Χιλιάδες αιρέσεις υπάρχουν στην εποχή μας, ψευδοθρησκείες, ένα σωρό ψευδοθρησκείες και τεράστια σύγχυση στον κόσμο. Και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, να διαβάζει τα ιερά κείμενα, να διαβάζει ορθόδοξες ερμηνείες, να ακούει ορθόδοξα κηρύγματα, να διαβάζει ορθόδοξα περιοδικά, να ερωτάει ορθόδοξος ανθρώπος, λοιπόν, για να μπορεί να ξεκαθαρίζει μερικά πράγματα και να μην πέσει στην πλάνη. Υπάρχουν πνεύματα πλάνης στον κόσμο πολλά, δαιμόνια πλάνης, όπως λέει ο Απόστολος, ο Παύλος, και διδασκαλίες δαιμονίων, δαιμονικές διδασκαλίες. Και αλίμονο στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα με αδιαφορία ή επιπολαιότητα και πέφτουν θύματα των διαφόρων απατεών. Κύριε Σωτρόπουλε, στην ερμηνεία που κάναμε στο παράλληλο εδάφιο του Ματθαίου, παρουσιάσαμε κατάλογο ψευδομεσιών που ενεφανίστηκαν στον χώρο του κατασάρκα Ισραήλ, των Εβραίων. Ναι. Όπως και στην εποχή μας υπάρχουν ψευδομεσίες όχι μόνο στον χώρο του Ινδουισμού, οι οποίοι λένε ότι είναι η ενσάρκωση του Ιησού, αλλά και στον ευρύτερο κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουν πλανήσει εκατομμύρια ανθρώπους. Και σωστά είπατε. Όχι εκατομμύρια. Είναι 5 περίπου δισεκατομμύρια οι άνθρωποι σήμερα. Λέμε όσον αφορά τον χριστιανικό χώρο. Μιλάμε για τους ψευδομεσίες τώρα, ναι. Δεν μιλάμε για τις διάφορες, ναι, πλάνες. Ναι. Για τις, σωστά είπατε για τα πνεύματα πλάνες, το λέει ρητός ο Παύλος, Α Τιμόθεο Δέλτα 1, ότι στους εστερνούς καιρούς λέει θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι, θα το διαβάσουμε την ακρίβεια, το δε πνεύμα το Άγιο, δηλαδή ρητός λέει ότι ανυστέρης καιρής θέλωσε αποστατήσει τινές. Το τινές αυτό δεν σημαίνει μερικοί, λίγοι. Αρκετοί. Δεν σημαίνει λίγοι το τινές. Μια μερίδα δεν την καθορίζει. Την έσαμε που πούμε σήμερα σημαίνει λίγη. Στην γλώσσα όμως του Ευαγγελίου σημαίνει μια μερίδα καθόριστη, είναι η μεγαλύτερη μερίδα. Γιατί είπε ο Χριστός όταν έρθει θα βρει την πίστη στον κόσμο. Η πίστη θα, ο κόσμος των πιστών θα έχει συρρυκνωθεί. Η πίστη θα έχει διατηρηθεί σε λίγους μόνον ανθρώπους. Προσέχοντες αυτοί που θα αποστατήσουν, εις πνεύματα πλάνης, που σημαίνει ότι και διδασκαλίες δαιμόνιων, που σημαίνει ότι υπάρχουν δαίμονες, υπάρχουν οι οποίοι είναι ειδικευμένοι. Με ειδικότητα, μπράβο, από το σώμα του πειρατή. Με ειδικότητα να πλανούν τους ανθρώπους. Έχουν και τα δαιμόνια ειδικότητες. Και σε συνδυασμό με αυτό που λέει στην Β' Πέτρο, επιστολή Β' κεφάλαιο, στίχο 1, ότι θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι και οι οποίοι θα παρεσάξουν αιρέσεις απολίας. Οπότε η αίρεση οδηγεί όχι στην σωτηρία αλλά στην αιώνια απολία, στην αιώνια τιμωρία, στην αιώνια δυστυχία. Αλλά να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο μεγαλύτερος ψευδόχριστος, ψευδομεσσίας, θα είναι ο Αντίχριστος. Αυτό που αναμένουν οι Εβραίοι ως Μεσσία. Οι άλλοι ψευδομεσσίες προετοιμάζουν το έδαφος για το μεγάλο ψευδομεσσία, τον Αντίχριστο. Θα κάνει τα άνω κάτω. Αυτό έρχεται, που περιμένουν οι Εβραίοι ως Μεσσία. Έρχεται καλπάζοντας, όσοι έχουν πνευματικό αισθητήριο, ακούν τους καλπασμούς του ερχομένου Αντιχρίστου. Η Ευρώπη και η Αμερική αρνήθηκε τον Χριστό. Είναι αδιάφοροι απέναντι της θρησκείας του Χριστού. Λοιπόν, προετοιμάζει το έδαφος για τον Αντίχριστο.
Δουλεύει ο κόσμος για τον Αντίχριστο. Λίγοι είναι οι πιστοί και θα γίνουν λιγότεροι. Και μακάριος όποιος είναι μεταξύ των ολίγων. Και ήδη το σημείο του Αντιχρίστου έχει εμφανιστεί παντού. Εμφανίζεται από τα προϊόντα μέχρι τις ταυτότητες, μέχρι τις πιστοτικές, τα πάντα. Όπως προφητεύει η γραφή. Αλλά οι ανόητοι που δεν διαβάζουν γραφές δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Γρή από αυτά τα πράγματα. Γρή. Κρατούνται οι οφθαλμοί του νόσου αυτών, κύριε Σπετρόπουλε. Άμα ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση και δεν κάνει αγώνα πνευματικό, τον εγκαταλείπει χάρη του Θεού, πορώνεται και ζει μια ζωή ζώδη. Βλέπει να συμβαίνουν φοβερά σημεία προφητευμένα από τη γραφή, απίθανα πράγματα και δεν εντυπωσιάζεται καθόλου. Εντυπωσιάζεται μόνο από το φαγητό, από τις γαστρός και τα υπογάστρια. Από το αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ναι, ενός αγώνα στο μπάσκετ κλπ. Από μικρά και ασήμαντα πράγματα. Συνεχίζουμε όμως, κύριε Στρούπλη. Και από αμαρτωλά πράγματα. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακουάς πολέμων, μη θροείστε. Δίγα ταύτα γενέστε, αλλού πω το τέλος. Όταν δε ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράτεστε. Διότι πρέπει να γίνουν ταύτα, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Ποιο είναι το εννοεί τέλος, κύριε Στρούπλη, εδώ? Το τέλος εννοεί τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι του συστήματος πραγμάτων που λένε οι ψευδομάρτυρες. Καλά, αυτοί λένε ανόητα πράγματα. Δεν ήρθαν εδώ να κάνουμε διάλογο, γιατί? Τώρα, κύριε Στρόπουλε, θα ζητάτε πολυτελή πράγματα. Λοιπόν, θα γίνουν πόλεμοι, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Δεν θα είναι ακόμη το τέλος. Εγερθίσετε γαρέθρος επί έθρος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται σεισμοί κατά τόπος και έσονται λοιμοί με γιώτα και ταραχέ. Αρχαίο δίνουν τα αυτά. Διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλω γίνει σεισμοί κατά τόπους και θέλω γίνει πίνα και ταραχέ. Ταύτα είναι αρχαί οδύνων. Βέβαια, σεισμοί γίνονταν πάντοτε, πίνες πάντοτε, ταραχές πάντοτε, αλλά εννοεί ότι στους εσκάτους κυρούς θα ενταθούν αυτά τα πράγματα, θα πυκλωθούν, θα έχουν περισσότερους σεισμούς. Γιατί παρομοιάζεται σαν με το κετό, κύριε Σουτρόπουλε, γιατί λέει οδύνων το όμεο μέγα. Αρχαίο οδύνων είναι όταν η γυναίκα, η επίτοκος γυναίκα έχει τους πρώτους πόνους του το κετού. Συνεχίζονται οι πόνοι. Αυτά εδώ που θα συμβούν είναι αρχές οδύνων, αρχές των δεινών, αρχές των πόνων, θα επεκολουθήσουν περισσότερα και μεγαλύτερα δεινά, περισσότερη και μεγαλύτερη πόνη. Μάλιστα. Συνεχίζετε, κύριε Στρόπουλε. Βλέπετε δε εμείς εαυτούς, παραδόσου σιγάριμά συνέδρια και εν τη συναγωγία αυτών δαρίσεστε και επί ηγεμόνων και βασιλέων σταθήσεστε, ένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και εις πάντα τα έθνη δι πρώτον κηρυχθήνε το Ευαγγέλιο. Εσείς δε προσέχετε σε αυτούς, διότι θέλω στις παραδώσεις συνέδρια και συναγωγάς θέλετε δαρθεί και ενώπιν ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθεί ένα και νεμού προς μαρτυρία εις αυτούς και πρέπει πρώτον να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη. Να προσέχετε, λέει, τους εαυτούς σας, λέει ο Απόστολος. Εννοεί πνευματική προσοχή, βέβαια. Προσοχή πνευματική. Τους εαυτούς σας. Ο κόσμος προσέχει τα κτήματά του, τα χρήματά του. Πράγματα που είναι έξω από τον εαυτό του. Ενδιαφέρον για το τι καιρό θα κάνει αύριο, ναι, τις τιμές, ναι, του, ναι, χρηματιστηρίου κλπ. Ναι. Μάλιστα. Και δεν προσέχουν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Ο εαυτός μας έχει τη μεγάλη αξία, την υπεραξία. Και όλα όσα υπάρχουν και οι γαλαξίες του ουρανού για μας υπάρχουν. Να είναι ένα θέαμα για τα πριγκυπόπουλα του Θεού. Λοιπόν, εάν προσέχουμε όλα αυτά και δεν προσέχουμε τους εαυτούς μας που έχουν υπεραξία, είμαστε ανόητοι άνθρωποι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, λέγει ο Απόστολος. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια, θα σας μαστιγώσουν μέσα στις συναγωγές, θα σταθείτε για να δικαστείτε ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων, αρχόντων της γης, για το όνομά μου. Όχι για το όνομα του Γιαχβέ που λένε. Για το όνομά μου, γιατί είμαι ο Θεός, σαν λέει ο Χριστός. Εις μαρτύριον αυτής. Και αυτά θα αποβούν ευκαιρίες για να δώσετε μαρτυρία για μένα, να κηρύξετε και να ακούσουν αυτοί που αποτελούν τα συνέδρια, αυτοί που είναι στις συναγωγές, αυτοί που είναι άρχοντες του κόσμου, να ακούσουν για το όνομά μου, για την θρησκεία μου. Και σε όλα τα έθνη δι πρώτον, το δι σημαίνει πρόκειται, σε όλα τα έθνη πρόκειται πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και πρώτα. Και μετά θα έρθει το τέλος. Και όταν λέει Ευαγγέλιο, κύριε Σουτρόπουλε, είπαμε και στην ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου, όχι το Ευαγγέλιο εντός εισαγωγικών της εγκαθιδρυμένης βασιλείας του 1914. Αυτά είναι ανόητα που λένε οι εβδομάρτυρες. Η εταιρεία Σκοπιά από σπίτι σε σπίτι. Αυτά είναι ανόητα, τελείως ανόητα. Μάλιστα. Αυτά είναι επινοήσεις του διαβόλου.
Αλλά παίρνουν στο λαιμό τους εκατομμύρια ανθρώπους, κύριε Σωτρόπουλε. Τα θέλει ο οργανισμός τους. Τα θέλει ο οργανισμός τους. Όποιος περιφρονεί το Ευαγγέλιο, περιφρονεί την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, τα μυστήρια, τα θαύματα, τη χάρη, λοιπόν, αξίζει να πέσει σε πλάνες και να χαθεί. Γιατί μιλάμε και γιατί φωνάζουμε, αγαπητοί, για να σωθούμε και να βοηθήσουμε και στους ανθρώπους μας να σωθούν. Δεν μιλάμε για λεφτά, λοιπόν, και δεν αγωνιζόμαστε για τα βαλαντιά μας. Είναι φοβερό πλέον. Οι άνθρωποι χριστιανοί, βγαλμένοι από την Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, δεν έχουν διάθεση να κάνουν κάτι για τη σωτηρία τους. Θα χαθούμε αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έχουμε όμως όρεξη για πολλά άλλα πράγματα, μικρά και ασήμαντα και αμαρτωλά. Όποιος όμως έχει καλή διάθεση στο βάθος και αν πλανηθεί, ο Θεός θα του φέρει ευκαιρίες να επιστρέψει την αλήθεια και να σωθεί. Να μην απελπιζόμεθα για κανένα. Προσπάθεια, προσευχή και για τους εαυτούς μας και για τους συνανθρώπους μας. Όταν δε αγάγος είναι εμάς παραδιδόντες, μη προμεριμνάτε τη λαλίσετε, μη δε μελετάτε, αλ όε αν δοθεί ημίν εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε, ουγάρ ημίν σε στέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το Άγιον. Όταν δεν σας φέρω σε δια να σας παραδώσει, μη μεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μη δε μελετάτε, αλλά ό,τι δοθεί σε εσάς είναι εκείνη την ώρα, τούτο λαλείτε. Διότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το Άγιον. Δεν μεταφράζει μια λέξη εκεί ο Βάμβας. Το Βάμβα δεν είναι, ναι, το μετάφραση. Ναι, ναι. Τη λέξη μελετάτε, το ρήμα μελετάτε. Μελετάτε εδώ σημαίνει σκέπτεστε. Όταν λέγει σας οδηγούν να σας παραδώσουν στα αρχές και στις εξουσίες, ως χριστιανός θεωρήθηκε έγκλημα να είναι κανείς χριστιανός. Δικάζονταν οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνας μόνον και μόνον διότι λέγονταν χριστιανοί. Περνόμεν λέει χριστιάνο μου, επειδή είχαν το χριστιανικό όνομα. Κύριε Σωτρόπουλε, ας μην πάμε στους πρώτους αιώνες. Εδώ τα έχουμε σήμερα, στη γενιά μας. Και σήμερα. Ο μαρξισμός δεν κατεδίωξε όπου επικράτησε το χριστιανισμό. Ασφαλώς, ασφαλώς. Έκλεισε χιλιάδες ναούς. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εξόντωσε ασφαλώς. Εξορίες, φυλακές, διωγμούς. Να μην φροντίζετε εκ των προτέρων, λέει, όταν σας οδηγούν στα δικαστήρια, τι θα πείτε, ούτε να σκέπτεστε καν. Αλλά αυτό που θα σας δοθεί εκείνη την ώρα, την ώρα του δικαστηρίου, αυτό να πείτε. Διότι δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο που μιλάει διαμέσου ημών. Λοιπόν, ακριβώς και... διότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο, κύριε Ζιώγα, γι' αυτό αυτό το βιβλίο είναι ανώτερο από όλα τα βιβλία του κόσμου. Δεν το λέμε εμείς οι θεολόγοι, το λένε τα ισχυρά πνεύματα 20 αιώνων που ξέρουν να διαβάζουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφαίνονται για την αξία των κειμένων. Αυτή το Ευαγγέλιο είναι ανώτερο, αυτό που έγραψαν οι ψαράδες, οι ιδιώτες του λόγου. Λοιπόν, αυτό το κείμενο είναι ανώτερο από τα εκατομμύρια βιβλία που έχουν γραφεί διαμέσου των αιώνων. Και όχι απλώς ανώτερο. Ασυγκρίτως λένε ανώτερο, άφθαστο, μοναδικό, αιώνιο, αθάνατο. Εδώ αποδεικνύεται... Και διαβάζει ο κόσμος, διαβάζει πορνοφυλάδες. Εδώ αποδεικνύεται και η προσωπικότητα και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, την οποία και προσωπικότητα και θεότητα αρνούνται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αφού λαλεί, μιλάει. Όχι μόνο μιλά, αλλά έχει και συνείδηση αυτών που λαλεί. Ασφαλώς. Να τα λαλεί μέσω εκείνων οι οποίοι θα... Οι θεότητες του Χριστού και οι θεότητες του Αγίου Πνεύματος αποδεικνύεται από αναρρύθμιτα χωρία της Αγίας Γραφής. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσους είναι αυτούς. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε. Θέλετε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και θέλωση επαναστή τέκνα επί γονείς και θέλωση θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως θέλει σωθεί. Το Ευαγγέλιο έφερε επανάσταση στον κόσμο. Μια ειρηνική επανάσταση. Ξεσηκώθηκαν άπιστοι γονείς εναντίον πιστών τέκνων και άπιστα τέκνα εναντίον πιστών γονέων και σκότωσαν ημέν τους δε. Λοιπόν, και μισούνται οι χριστιανοί σε κάθε εποχή και σήμερα μισούνται οι χριστιανοί. Άμα ακούσει ο κοσμικός ότι αυτός είναι χριστιανός, άνθρωπος που κρατάει το Ευαγγέλιο, άνθρωπος που πάει στην Εκκλησία, άνθρωπος που δεν ακολουθεί τις έξαλες και τις σκανδαλιστικές μόδες και τους σειρμούς και τις συνήθειες και τα έθιμα του κόσμου, αμέσως γίνεται αντικείμενο ειρωνίας, πλάκα διασκεδάσεως, διώκεται άμα είναι κάπου σε κάποια θέση, παραγωνίζεται, δεν προάγεται,
ποικιλοτρόπως διώκονται οι χριστιανοί. Και θα είστε μισούμενοι δια το όνομά μου. Σήμερα δεν περισσότερο, ποιοι μισούνται κύριε Ζώγα? Όσοι ανήκουν στις ορθόδοξες ιεραποστολικές αδελφότητες που κάνουν έργο, ανιδιοτελές έργο μέσα στην ελληνική κοινωνία, να κρατηθεί κάτι όρθιο μέσα σε αυτό το κόσμο, αυτοί μισούνται περισσότερο. Οι χριστιανοί μισούνται. Θεωρούνται παρεκκλησιαστικές, κύριε Σωτρόπουλε. Παρεκκλησιαστικοί θεωρούνται, εξοκλησιαστικοί θεωρούνται, ευσεβιστές. Σεμνότυφοι, ευσεβιστές, ό,τι θέλεις εννοούνται. Έχεις μια θέση μέσα σε τον κρατικό οργανισμό, κατάλαβαν εκεί ότι είσαι χριστιανός, σε καθήλωσαν. Τα θάρματα θα ανεβούν στην πυραμίδα της εξουσίας, ο χριστιανός, χίλιες ικανότητες να έχει, θα μείνει χαμηλά. Τέτοια παλιοκοινωνία έχει καταντήσει η ελληνική κοινωνία, έτσι τη λέγαμαν οι πολιτικοί ιδίως. Και θα είστε, κύριε Στρόπουλε, μισούμενοι από όλους δια το όνομά μου. Για το όνομά μου, λέει ο Χριστός, γιατί είναι Θεός. Δεν λέγεται το όνομα του Ιεχωβά, ας πούμε. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο Ιεχωβά. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο αληθινός Θεός, σαρκωμένος. Ένα μεν πρόσωπο από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, αλλά αυτό το πρόσωπο είναι όλη η Θεία Ουσία, όλη η Θεότητα. Ό,τι είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, διότι οι τρεις μία ουσία έχουν, μία Θεότητα, ένας Θεός είναι. Το μυστήριο του Εάν ο Χριστός ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως διακηρύσουν οι ψευδομάδες του Ιεχώβα, θα μπορούσε να διανοηθεί τέτοιο είδους έκφραση, δηλαδή να θέσει τον εαυτό στην ουσία πάνω από τον ύψιστο? Εάν άγγελος ή αρχάγγελος ή άνθρωπος έλεγε ότι θα γίνονται διωγμοί για το όνομά μου, χάρη το όνοματός μου, θα ήταν ο μεγαλύτερος εγωιστής. Μάλιστα. Ο δε υπομείνας, λέει, ως τέλος, ούτως θέλεις ο Θεός, τα λέει ως τέλος, κύριε Στρόπουλε. Όποιος υπομείνει μέχρι τέλος, όποιος μείνει σταθερός μέχρι τέλος, όποιος δεν κλονιστεί από τους διωγμούς, από τις δοκιμασίες, από τις προδοσίες, από τα σκάνδαλα, από τους θανάτους, από τα μαρτύρια, όποιος δεν εκλογιστεί αλλά μείνει πιστός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί. Είπατε από σκάνδαλα, γιατί δυστυχώς στις ημέρες μας υπάρχουν σκανδαλοποιοί. Ουέ το κόσμο από το σκανδάλο. Κληρικοί, και μάλιστα αυτά τα σκάνδαλα δημοσιοποιούνται από ανθρώπους οι οποίοι είτε χάρη κέρδους είτε επειδή θέλουν να. Σκανδαλοθερία. Μάλιστα, σκανδαλοθερία. Γι' αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα στα χείλη εκείνων οι οποίοι λένε, αφού ο δεσπότης έκανε εκείνο ή ο παπάς κλπ. Δεν πιστεύω ή τα απορρίπτω και δεν συνεχίζω. Και γιατί δεν κοιτάζουν τι κάνει ένας καλός δεσπότης και ένας καλός παπάς και να ακολουθήσουν τον καλό δεσπότη και τον καλό παπά, αλλά κοιτάζουν τι κάνει ένας κακός δεσπότης και ένας καλός παπάς και λέει σκανδαλίζομαι και φεύγω από την εκκλησία. Αφορμή ζητάνε, σου λες πρόξε με λίγο να φύγω από την εκκλησία. Από το σούπερ μάρκετ όμως δεν φεύγει, γιατί θέλει να πάει να ψωνί να φάει. Λοιπόν, από την οικογένεια δεν φεύγει όσα παρατράγωδα για συμβαίνουν. Ακριβώς διότι συμβαίνουν μέσα στην εκκλησία προδοσίες και σκάνδαλα, πρέπει πιο πολύ να μένουμε μέσα στην εκκλησία, πιο σταθεροί και να αγωνιζόμαστε για να έρθουν καλύτερες ημέρες στην εκκλησία. Και το γεγονός, κύριε Σωτρόπουλε, ότι υπάρχουν σκανδαλοποιοί ρασοφόροι κυρίως μέσα στην εκκλησία και δεν κρεμίζεται η εκκλησία, αποδεικνύεται ότι είναι η εκκλησία του Κυρίου επί της γης. Αυτό είναι θαύμα. Με τόσα σκάνδαλα να ζει η Εκκλησία 20 ώρες μέχρι σήμερα, αυτό είναι θαύμα. Η Εκκλησία, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι το μεγαλύτερο θαύμα, προφητευμένο θαύμα. Οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου, είπε ο Χριστός, ο δομήτωρ της Εκκλησίας, δεν θα μπορέσουν να υπερισχύσουν και να γκρεμίσουν την Εκκλησία. Το κτίριο κλονίζεται αλλά δεν γκρεμίζεται. Το πλοίο κλειδονίζεται αλλά δεν καταποντίζεται. Η Εκκλησία είναι το μεγάλο θαύμα του Θεού, το συνεχές θαύμα επί 20 αιώνες σήμερα, συνεχές, και το θαύμα των θαυμάτων, με την έννοια ότι μέσα στην Εκκλησία γίνονται πλήθος θαύματα. Οι πιστοί έχουν διαπιστώσει και οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι όντως μέσα στην Εκκλησία μας γίνονται σημεία, θαύματα, υπερβάσεις των φυσικών νόμων. Συνεχίζουμε, κύριε Στρόπουλε, στο 14 στίχο. Όταν δε είδε το βδέλυγμα της ερημώσεως του Ριθαίνιμου Δανιήλ, του προφήτου Εστός, όπου ο δύο αλλαγινός κουνοήτου, τότε η εν τη Ιουδαία φευγιά του Σαρεμπιταόρη, ο δε επί του δόματος πει καταβάτω εις την οικία ερμηδέ, εις ελθέ το άρετη εκ της οικίας αυτού, και ο εις των αγρών, ον μη επιστρεψάτω εις τα οποίς ο άρετο ημάτιον αυτού. Όταν δε είδε το βδέλεγμα της ερημώσεως το λαληθένι υπό Δαναήλ του προφήτου ιστάμενον όπου δεν πρέπει, ο αγινός κονάς εννοεί, τότε η αντιουδέας φεύγω στην Ισταόρη
Και επί του δώματος ας μη καταβεί στην οικία. Δώμα είναι η ταράτσα. Μάλιστα. Μη δε συσέλθει διαναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ως της είναι εις των αγρών, ας μη επιστρέψει στα οπίσω διαναλάβει το ημάτιον αυτού. Πρόκειται εδώ για την μεγάλη συμφορά του Ισραήλ. Το βδέλημα της ερημπόσεως είναι το ο Ρωμαϊκός στρατός. Με το Ρωμαϊκό, φαίνεται με από το Ευαγγέλιο, από το παράλληλο χωρίο του Λουκά, από το παράλληλο κεφάλαιο του Λουκά. Γιατί ο Ρωμαϊκός στρατός είναι που προκάλεσε την ερήμωση, την καταστροφή, τον αφανισμό του Ισραήλ. Το όργανο του Θεού, ναι. Το τιμωρητικό όργανο. Ναι. Όπως για μας, όργανο του Θεού, τιμωρητικό και παιδαγωγικό, είναι ο Ατήλας, ο Τούρκος. Από το 13ο αιώνα μέχρι σήμερα, ναι. Κύριε Σιτρόπουλε. Δυστυχώς. Λοιπόν, τότε λέονταν θα δούνε το Ρωμαϊκό στρατό εκεί στη Ιερουσαλήμ, στον τόπο των Άγιος. Λοιπόν, τότε αυτοί που είναι στην Ιουδαία να φεύγουν στα βουνά, αυτός που είναι στην ταράτσα να μην κατεβεί κάτω στο σπίτι να πάρει τίποτα από το σπίτι του, και αυτός που είναι στο χωράφι να μην γυρίσει πίσω να πάρει το ένδυμά του. Λοιπόν, διότι θα είναι οι μέρες μεγάλης συμφοράς. Να κοιτάξει ο καθένας αν μπορέσει να διασωθεί, τίποτε άλλο. Να μην φροντίζει για τίποτε άλλο. Που έδετε σε εργαστρία χούσες και τεστιλαζούσες εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δεν είναι μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος. Έσονται γάρι ημέρη εκείνη θλίψης ή αουγέγονε τη αύτη απαρχής κτήσεως εις έκτησεν ο Θεός έως τον ίν και ου μη γέννητε. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας τηλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε δια να μη γίνει η φυγή μόνο εν εχειμώνη. Διότι η μέρα εκείνη θέλωση είστε θλίψη στη αυτή, οποία δεν έγινε να απαρχεί στις χτίσεις, την οποία έκτισε ο Θεός έως τον ιν, ουδέ θέλει γίνει. Όπως λένε οι ιστορικοί, ο Ιώσιπος και άλλοι, το είδος του διωγμού, του βασανισμού που υπέστησαν οι προφητοκτόνοι και χριστοκτόνοι Ιουδαίοι του 70, όταν εισέβαλαν οι ρωμαϊκές λεγιώνες στην Ιερουσαλήμ, είναι υπεράνω πάσης περιγραφής και φαντασίας. Πλήρωσαν τη χριστοκτονία και τις προφητοκτονίες με τόκο και με επιτόκιο οι Ισραηλινοί. Αυτό που είπαν στο πρετόριο του, έξω από το πρετόριο του Πιλάτου, το αίμα αυτού εφημάσκει επί τα τέκνα ημών, αυτό συνέβη το 70 και στις ημέρες μας συνέβη και διαμέσω των αιώνων συνεχίστηκε και συνεχίζεται, και τώρα τελευταία φαίνεται ο Θεός στρέφει την κάποια εύνοια προς αυτό το ταλέπορο έθνος και έγινε κράτος το Ισραήλ και πήρε την Ιερουσαλήμ, το προετοιμάζει μακρόθεν για την επιστροφή του, γιατί και οι Εβραίοι θα επιστρέψουν, είναι προφητευμένο αυτό από τη Γραφή, αλλά πρώτα δυστυχώς θα ανακηρύξουν τον Αντίχριστο και θα λατρεύσουν τον Αντίχριστο και θα υποστεί οι ανθρωπότητες εξαιτίας του Αντιχρίστου νέες συμφορές, αφού απογοητευτούν από τη διοίκηση του Αντιχρίστου, κατόπιν θα πιστέψουν στον Χριστό. Και όταν οι Ισραηλινοί πιστέψουν στον Χριστό, επειδή είναι ζωτικός λαός, πολύ ζωτικός λαός, θα δώσουν νέο αίμα στην Εκκλησία και θα γνωρίσει νέα δόξα η Εκκλησία. Κύριε Σιτρόπουλε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο στίχο 19 που λέει ότι δεν έγινε απαρχής της κτήσεως την οποία έκτισε ο Θεός. Είναι το είδος της θλίψεως. Ήταν τρομερά φάνταστα τα μαρτύρια που υπέστησαν οι Εβραίοι. 500.000 σταύρωσε ο Τίτος, ο στρατηγός αυτός, ο Ρωμαίος, ο μεταταύτα αυτοκράτορ, αυτός που κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Έκοψε τα ξύλα όλα, τα έκαμε σταυρούς και σταύρωσε 500.000 ανθρώπους. Τελείωσαν τα ξύλα και έπιανε τους άλλους και τους πελεκούσε με τα μαχαίρια. Τους έκαναν δε φοβερά βασανιστήρια. Κάποτε είχε φέρει ένα βιβλίο εδώ και διάβασε τελικά. Τρομερά, τρομερά. Όχι, μια λεπτομέρεια. Λέει εδώ απαρχής της κτήσεως την οποία έκτισε ο Θεός. Εδώ θα ήθελα να το σχολιάσω. Από την αρχή της δημιουργίας. Ναι, γιατί προσέξτε. Ναι, προσέξτε. Υπάρχει μια παρόμοια αλλά όχι ίδια διατύπωση. Έχει σημασία το παρόμοιο από το ίδιο. Στην Αποκάλυψη του Γάμα κεφάλαιο στο ίχο 14. Τα δε λέγει ο Αμήν, γιατί ο Χριστός ομιλεί. Ο μάρτυρος, ο πιστός και ο Θεός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εκεί λέει η αρχή. Α, μπράβο. Λοιπόν. Αυτό το παρερμηνεύει η εταιρεία Σκοπιά και λέει: να, εδώ λέει που λέει ο Χριστός ότι είναι η αρχή, λέει ότι είναι το πρώτο κτίσμα. Ο νου σου πηγαίνει συχνά σε αυτού του ανοίτες. Όχι, επειδή ξέρουμε, κύριε Στρόπουλε, επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν. Αξίζουν, κύριε, όχι, υπάρχουν τηλεθεατές που έχουν πλανηθεί, είναι, ανήκουν στην εταιρεία αυτή. Εάν έχω καλή διάθεση να επιστρέψω, να σου πω. Άλλο η αρχή και άλλο άπαρχη. Ασφαλώς. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλο αρχή και άλλο άπαρχη. Απαρχή σημαίνει την έναρξη. Πρέπει να ξέρουν και λίγα γράμματα για να εξηγήσουν τη γραφή.
και ενώ είναι αγράμματοι και αστοιχείωτοι, έχουν τον εγωισμό χιλίων καρδιναλίων. Καθηγητάς πανεπιστημίων έχουν μπροστά τους, οι αγράμματοι αυτοί που δεν τελειώσαν το δημοτικό, χιελούν και ειρωνεύονται και κάνουν τους σούπερ σοφούς. Τόσο ανόητοι. Ο Χριστός είναι ο άρχοντης κτίσεως εκεί, εδώ το λέει είναι η έναρξη κτίσεως. Υπάρχουν όμως και μεταξύ αυτών λίγοι καλοπροαίρετοι που επιστρέφουν. Τελείωσε όμως ο χρόνος, δυστυχώς κύριε Στοτρόπουλε. Τελείωσε ο χρόνος. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε την σημείο. Ερχομένη κυρική συνθήκη. Να πούμε μόνο ότι η δοκιμασία του Ισραηλιτικού έθνους κατά την πολιορκία και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους ρωμαϊκές λεγιώνες είναι τύπος της μεγάλης θλίψης των εσχάτων καιρών της εποχής του Αντιχρίστου. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Συν Θεό, θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Ο Κύριος μαζί σας. Να διαβάζετε την Αγία Γραφή, να την μελετάτε όπως την ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων, η Ορθοδοξία, και θα έχετε τη χάρη του Θεού και όσα δεινά και αν συμβούν στον κόσμο, θα έχουμε όλοι όσοι αγαπούμε τον Κύριο και το Λόγο Του και έχουμε τη χάρη Του να τα αντιμετωπίσουμε. Παρακαλώ και επιμένω, θα διαβάζετε Αγία Γραφή. Δεν θα σωθεί κανείς που δεν έχει όρεξη να ακούσει τι λέει ο Θεός, τι λένε οι προφήτες, τι λένε οι Απόστολοι, οι μεγαλύτερες προσωπικότητες των αιώνων. Χαίρετε εν Κυρίω, εις το επανειδήν την άλλη Κυριακή.